Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών και τη Γενική Εισαγγελία, με τους δικηγόρους της Διευθύντριας των Φυλακών μέσω ανακοίνωσής τους να ρίχνουν τα βέλη τους κατά του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, με φόντο την πρόσφατη ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας αναφορικά με τη χρήση κινητών και ναρκωτικών εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Στην ανακοίνωσή τους, οι νομικοί σύμβουλοι της Διευθύντριας των Φυλακών, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης, χαρακτηρίζοντας τον μέχρι τώρα χειρισμό της νομικής υπηρεσίας σε σχέση με την καταγγελία της Άννας Αριστοτέλους κατά του ανώτερου αξιωματικού ως ανεπαρκή, κάνοντας αναφορά ακόμα και για συγκάλυψη. Η προσπάθεια της νομικής υπηρεσίας να συγκαλύψει και να αποσιωπήσει την υπόθεση είναι εμφανής, ακόμη και σήμερα, στα πλαίσια της διαφάνειας, για ένα θέμα που απασχολεί εδώ και 6 μήνες την κοινή γνώμη, καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα να ανακοινώσει δημόσια το αποτέλεσμα του πορίσματος, Εμιλιανίδη. Από τις αναφορές των νομικών της Άννας Αριστοτέλους δεν ξέφυγε ούτε η Υπουργός Δικαιοσύνης, στην οποία ασκείται δρυμία κριτική για τον τερματισμό της διαθεσιμότητας του ανώτερου αξιωματικού. Η Υπουργός Δικαιοσύνης, παρόλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για επίρρηψη ποινικών ευθυνών στον αξιωματικό, τερματίζει τη διαθεσιμότητά του και τον επαναφέρει πίσω στα καθήκοντά του. Η κυρία Υπουργός, σαν πολιτική προϊστάμενη τόσο των φυλακών όσο και της αστυνομίας, υποτιμά τόσο τη δική μας νοημοσύνη όσο και του απλού πολίτη, όταν πρόσφατα δημόσια ισχυρίστηκε ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει ιδέα για το αποτέλεσμα του πορίσματος του κύριου Εμιλιανίδη. Οι δικηγόροι της Διευθύντριας των Φυλακών αναφέρονται στις υποθέσεις οι οποίες καταγράφονται στην ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, λέγοντας ότι ήταν γνωστές και έτυχαν χειρισμού τόσο από την νομική υπηρεσία όσο και από την αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ενώ κάποιες άλλες υποθέσεις, όπως επισημαίνουν, δεν οδηγηθήκαν ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης. Στη σχετική ανακοίνωση, εξάλλου, οι δύο δικηγόροι αφήνουν αιχμές και για την απόφαση της νομικής υπηρεσίας αναφορικά με το πόρισμα Εμιλιανίδη. Είναι ανεπίτρεπτο για την νομική υπηρεσία να προβαίνει σε τιμιγορίες μέσω ανακοινώσεων, απλά και μόνο για τη δημιουργία ασφαλμένων εντυπώσεων. Αναμένουμε την τελική απόφαση της νομικής υπηρεσίας στο πόρισμα Εμιλιανίδη. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την τελική απόφαση της νομικής υπηρεσίας και μακάρι να διαψευστούμε. Ονόητο. Επανέλαβαν ακόμη τη θέση ότι στόχος της νομικής υπηρεσίας είναι η εξόντωση της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, γιατί, όπως υποστηρίζουν, κατήγγειλε ανώτερο αξιωματικό. Θα μείνουμε στο θέμα για να δούμε τις εξελίξεις, καθώς φουντώνει αντιπαράθεση ανάμεσα στην διεύθυνση των φυλακών και της νομικής υπηρεσίας, αλλά και της Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι μαζί μας ο Στέλιος Χαραλάμπος με πλούσιο ρεπορτάζ. Στέλιο, καταρχάς, θα υπάρξει απάντηση από την νομική υπηρεσία? Μιχάλη, αρχικά να πούμε ότι επίσημα, τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει αντίδραση ούτε από την νομική υπηρεσία αλλά ούτε και από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ προκύπτουν κάποιες πληροφορίες. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο καταπιάνεται η νομική υπηρεσία και φαίνεται και μέσα από την ανακοίνωσή της πριν από λίγες μέρες είναι η απόφαση του Κακουργείου Δικείου τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, μέσα από την οποία ουσιαστικά γίνεται αναφορά για κινητά τηλέφωνα και άλλα εντός των φυλακών, κάτι που αποτέλεσε την αφορμή για τον διορισμό των ποινικών ανακριτών, με τους όρους εντολής τους να είναι η διερεύνηση αυτών των πληροφοριών. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά οι δύο ποινικές έρευνες συνέπεσαν χρονικά. Πρόκειται δηλαδή, όπως μας ελέγχθηκε από αρμόδια πηγή, για ένα τυχαίο γεγονός, κάτι που ωστόσο φαίνεται να μην εστερνίζεται η πλευρά των κεντρικών φυλακών, η οποία βλέπει σκοπιμότητα. Πάντως, αυτό που υπάρχει σαν πληροφορία είναι ότι η βάση για την δεύτερη χρονικά έρευνα της Γενικής Εισαγγελίας είναι τα κινητά τηλέφωνα. Ενώ στο καυτό ερώτημα, γιατί η δεύτερη χρονικά έρευνα τελείωσε νωρίτερα, αυτό που μαθαίνουμε ανεπίσημα είναι ότι ενδεχομένως να ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις από τον κύριο Εμιλιανίδη. Πάντως, οι δικηγόροι της Άννας Αριστοτέλους ζητούν το πόρισμα για τις καταγγελίες της Διευθύντριας και τα αποτελέσματά του, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες και σίγουρα θα φέρει μαζί του και περισσότερες εξελίξεις. Όπως υποστηρίζει η πλευρά της Διεύθυνσης των Φυλακών, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται στο σοφρονιστικό ίδρυμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της νομικής υπηρεσίας και αυτό είναι που ενόχλησε και δημιούργησε περαιτέρω εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τέλειος, ευχαριστούμε. Φωτιά πήρε.